Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή που αγαπάτε να μισείτε και μισείτε που ακούτε. Πάω 24 στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες σας για 2 ώρες, χωρίς τα βασικά συστατικά του, δηλαδή δεκαφεϊνέ εντελώς. Εμένα το μισείτε να ακούτε. Χωρίς ζάχαρη. Το μισείτε να ακούτε, μου έβγαλε ειλικρίνεια, τιμιότητα, με κέρδισες. Είναι και ένας που λέει την πραγματικότητα, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή. Θα τα γλυκανάλα, τα ωραία, τα κλεισέ. Και ο Παοξής ακούει για να κράξει. Τύπο ένας, τύπο άλλος κλπ. Και οι υπόλοιποι όλοι λένε για να δούμε εκεί ο Τούρκος τι κάνει. Πήρε κανένα παίχτη. Αυτή με τον νου της εκεί, ξέρεις, και αρχίζει αυτή η συζήτηση. Καλή συζήτηση είναι, δεν πειράζει. Γιατί λογικό είναι αυτό το διάστημα που δεν κινείται κάτι άλλο, ο Πάοκ να δραστηριοποιείται. Εντάξει, θα κινηθούν και τα υπόλοιπα και μετά θα ακούμε εμείς. Ακούμε εμείς τον Χρήσαρδο και τον Αλέξη για να έχουμε να κολαντρήσουμε. Δηλαδή, εγώ ας πούμε για να πω κάτι στον κουμπάρο μου το Θανάση, δεν πρέπει πρώτα να ενημερωθώ για το ρεπορτάζ. Αυτά όταν γίνονται σε λογικό επίπεδο είναι τα πολύ ωραία. Αγαπάω να μην στο ασχολείσαι. Ναι. Αλλιώς όμως θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα, διότι είναι η εβδομάδα που τα βασικά συστατικά αυτού του φρούτου που λέγεται pao24.com δεν είναι εδώ. Ξεκουράζονται τα πουλάκια μου, διότι φεύγουν διακοπές. Πάνε. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτοί έχουν τέτοια θέματα μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι ο ορισμός του μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Δεν γίνεται να τον τρως τον άλλον στη μάπα και να διαλέξεις και στις διακοπές σου να συναντηθείς μαζί του. Είναι ολέθρια σχέση, ρε φίλε. Τίποτα. Αυτή, θα σου πω κάτι, Γρηγόρη μου. Μεγάλο πάθος. Μπορεί και να είναι ζευγάρι. Ναι. Όχι, ο Κόλκας το παραδέχτηκε κιόλας. Είπε κάποια ότι στιγμή να το αποκαλύψουμε. Ο δηλαδή Κόλκας το παραδέχτηκε κιόλας. Είπε ότι αν δεν είχα άλλο είδους ανάγκες και προφανώς αναφέρεται στις σεξουαλικές, υπήρχε περίπτωση να κοιτάξω κάτι άλλο εξωτερικό από τον Τζορμπά. Γιατί μου λέει, πες με ένα λόγο. Ναι. Προετοιμασία πάμε μαζί. Όλα. Δουλειά είμαστε μαζί. Κοινά ενδιαφέροντα έχουμε. Κάνουμε παρέα. Και που σκοτωνόμαστε μπορούμε να τα βρούμε στην ίδια στιγμή. Ποιον λόγο, λέει. Πρέπει να δώσουμε μια άλλη έννοια στον έρωτα. Λοιπόν, έρωτας δεν είναι μόνο αυτό, γινόμαστε ζευγάρι και σεξουαλικά είμαστε μαζί ή τεκνοποιούμε οτιδήποτε. Έρωτας είναι αυτό, θέλω να τον έχω δίπλα μου ρε παιδί μου, μα για να τον κράζω, μα για να τον πειράζω. Λοιπόν, έτσι συμπεριφέρθηκε ο Κόλκας και έβαλε λιτούς και δεμένους, έτσι ώστε τη δεύτερη εβδομάδα της άδειάς του να έρθει και ο Τσόρμπα μαζί και να κάνουν μαζί τις διακοπές τους. Θέλω όμως να ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Θέλω να σε πάρω μια μίνι συνέντευξη ελαχίστων λεπτών. Και να σε ρωτήσω το εξής, πώς το έκανες αυτό ρε μπαγάσα, τον ξανάφερες τον Κρέσπο, πώς λέγεται, Άγχελ, πρέπει να θυμίσεις. Άγχελ. Πρέπει να, τον Άγγελο αυτόν, πώς το έκανες, τον ξανάφερες μετά τα ιατρικά στο αεροδρόμιο για να γυρίσετε τη σκηνή και να το βγάλεις φωτογραφία, διότι αν θυμάσαι, από το Λούφα και Παραλλαγή, θυμάσαι που οι φαντάροι δεν είχαν χάσει τη φάση του γκολ. Ναι. Γιατί κοιτούσε ο άλλος μια γκόμενα και χάσαν τη φάση του γκολ, δεν τραβούσανε και την ξαναγυρίσανε μούφα τη σκηνή του γκολ αφού άδειασε το γήπεδο. Ναι, και είχαν ναι, τον κόσμο που τον πληρώσανε να πανηγυρίζει, να κάνει, βάλαν και ποδοσφαιριστές γιατί δεν είχαν τη σκηνή του γκολ. Λοιπόν, εσύ που προφανώς πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο έμαθες ότι ο τύπος είναι εδώ και περνάει ιατρικά, τι τον έκανες, τον ξανάφερες από τα ιατρικά ή έβαλες κανέναν άλλον που του μοιάζει, γιατί. Παοξάκι από το Δεδροπόταμο είναι ο τύπος, έτσι. Δεν του συζητάω. Ο Άγχελ. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο Άγχελ, αν δεν ήταν χθες στο αεροδρόμιο να φωτογραφηθεί με τον Γρηγόρη Ατρίδη, μπορεί να του ζήτησε και αυτόγραφο του Ατρίδη. Λοιπόν, στάνταρ θα είχε κάνει αίτηση να πάρει το διαρκείας. Στάνταρ. Λοιπόν, Παοξάκι από τα λίγα φαίνεται. Πώς το έκανες αυτό, ρε μου. Όχι. Ήταν σοκαριστικό και για μένα γιατί δεν ήμουν μόνος μου. Ήμουν και με και άλλο ένα συνάδελφο. Και ξέρω ποιον είναι, ναι, τον αγαπάς. Αρχίζαμε και διαβάζαμε. Ο Κρέσπο λέει είναι εδώ. Με παίρνει ο Χρήσαδος, μου λέει, έλα μου λέει, έχεις κάτι να βγάλουμε κάτι για το ράδιο. Του λέω ότι είναι εδώ. Σίγουρα του λέω δεν είναι. Ναι. Μου λέει πού το ξέρεις. Του λέω ξέρω που, ποια είναι η πτήση του. Αυτή μάλλον περιμένω. Του λέω μη με αγχώνεις. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Δεν έχει κανένα νόημα να πούμε, ας πούμε, ότι ο πρώτος ο Τάδε το έγραψε ή αποκλειστικό. Είναι εδώ ο παίχτης. Το μόνο νόημα που έχει όταν προκύπτει μια τέτοια είδηση είναι αν μπορείς να έχεις μια φωτογραφία έτσι ώστε να πιστεί αυτός που. Γιατί κοίταξε, μπορεί εσύ να λες αλήθεια ότι ο παίχτης είναι εδώ και περνάει ιατρικά. Αλλά αυτό στην πράξη αποδεικνύεται μόνο αν
το δείξεις κιόλας, έτσι. Και άμα δεν έχεις τη φωτογραφία. Δηλαδή, είχαμε την πληροφορία ότι έρχεται ο Κρέσπο. Ωραία. Τι, έρχεται τι να κάνει, να περάσει εργομετρικά και να υπογράψει. Έχουμε την το κακό το προηγούμενο πριν από μια εβδομάδα, όπου ήρθε κι άλλος παίχτης που τον θέλαμε πολύ περισσότερο από τον Κρέσπο. Πολύ, πολύ περισσότερο, εννοείται. Και τελικά ενώ ήρθε και εξετάστηκε, έφυγε χωρίς να υπογράψει. Και στράβωσε το πράγμα. Και λες, τώρα ξενέρα. Τι νόημα έχει να πω είναι εδώ, μόνο αν τυχόν τον πετύχω στην πτήση και βγω μια φωτογραφία μαζί του. Να πούμε ότι έχει ένα αλφα νόημα. Αλλά πάλι θα το ξαναπώ. Με πειράζει που έχουν τέτοιο ενδιαφέρον αυτές οι ειδήσεις. Ναι, τέτοια ναι. Εποχή. Δηλαδή το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής. Και δεν έχουν ενδιαφέρον κάποιες άλλες αναλύσεις, κάποιες άλλες απόψεις που δεν πουλάνε. Ή κάποια άλλα θέματα σε άλλα αθλήματα κλπ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων. Την περίοδο τη μεταγραφική πουλάει αυτό, ρε παιδί μου. Οι Ρώσοι στέλνουν τον τάδε. Ή ο μάνατζερ του Βαρέλα στο ΠΑΟΚ 24. Ή ο ίδιος ο Βαρέλα στο ΠΑΟΚ 24. Ή ο Ζουζούλια είπε στο Μετρόπολης ότι έρχομαι να ξεκινήσω προπονήσεις. Τι να κάνουμε, αυτά πουλάνε. Όχι, στην προηγουμένη περίπτωση δεν είχε και πολύ νόημα, γιατί το θέμα προκύπτει σαν πληροφόρηση από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Τώρα να κάτσω εγώ και να πω σε σένα ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, έχοντας διαβάσει το δημοσίευμα και έχοντας γράψει με άλλο τρόπο το δημοσίευμα σαν δικές μου πληροφορίες, δεν έχει νόημα. Επίσης το ήρθε, θα έρθει, έρχεται, μια φορά θα σπάσει το διάολο στο ποδάρι του όπως το σπάσε χθες. Και θα είναι κάποιος που τον περιμένει και θα τον βγάλει φωτογραφία 9 και 4. Είναι και πλασματικό το ότι συμβαίνουν αυτά για τα κλικ. Διότι τα κλικ έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Και όλοι τα κυνηγάμε, ρε. Το άτιμο, όχι ρε παιδί μου, το άτιμο το F5 ή το ότι από το κινητό μου εγώ μπαίνω 25 φορές την ημέρα αυτό το διάστημα στην εφαρμογή μου και ξαναβλέπω αν γράφτηκε κάτι. Ακόμα και να μην κλικάρω μέσα στο θέμα, το ότι μπήκα από την εφαρμογή μου στο site ή το ότι είμαι στο site και πάτησα ένα F5 να δω, έγινε κάποια ανανέωση. Το δίνει το κλικ. Λοιπόν, και το unique και μία φορά να μπει κάποιος το δίνει το κλικ, αλλά και το επαναλαμβανόμενο αυτό της εξτρά σύνδεσης το δίνει το κλικ. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να τρογόμαστε και να λέμε θα έρθει, είναι στο δρόμο, ήρθε. Ήρθε και περνάει εργομετρικά και να δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύριαλ για μια είδηση που την προηγούμενη εβδομάδα κάηκες. Γιατί οδήγησε σε αποτυχία. Και πόσο μάλλον όταν δεν έρχεται ο άλλος ο Κρέσπο. Προτιμώ να γράψω μια είδηση ότι θέλω τον Κρέσπο. Θέλει ο ΠΑΟΚ τον Κρέσπο, είναι σε τελικές συζητήσεις. Μόνο και μόνο για να την ψηλιαστεί ο Μπεκάλι, αυτό ρε φίλε να το κάνω. Ναι, γιατί ναι, ξέρω ναι. Ότι έχει και όφελος η ομάδα μου. Ναι, έχει και έτσι. Ένα νόημα. Έχει και ένα νόημα. Εντάξει. Αλλά το live, πώς έγραφε πέρσι το SDNA, live έρχεται ο μαύρος που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Εσχέν. Ναι. Ότι είναι στο αεροπλάνο, προσγειώνεται το αεροπλάνο. Και πάρε, τώρα τον πλησίασε ένα παίχτη. Εγώ και εκεί κατανοώ γιατί είναι ο Εσχέν. Ο Εσχέν έχει παίξει ναι. Και κάπου. Α, τώρα να το κάνω ρε φίλε και για τον Κρέσπο. Που βέβαια τον Κρέσπο εκεί θα το συζητήσουμε και αυτό Γρηγόρη σήμερα στην εκπομπή. Είναι λάθος μας να τον. Εγώ το έγραψα και στο σχόλιο να τον αδικήσουμε. Δηλαδή έκανα μια καταγραφή του ποια είναι η εικόνα του κόσμου αυτή που εισπράττουμε κι εμείς. Από μηνύματα στο site, από μηνύματα στη σελίδα του Παγκοσμίου στο Facebook, από μηνύματα εδώ στη διάρκεια της εκπομπής. Και νομίζω ότι έπρεπε να καταγραφεί το ότι υπάρχει μια μουρμούρα και μια παγωμάρα γιατί. Περίμεναν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν ακούς τον Μίχελ να σου λέει διώχνω τον Βίτορ και δεν σου είπε διώχνω, σου λέει δεν τον ανανεώνω, ευχαριστώ πολύ, ψάχνω για κάτι καλύτερο. Το ψάχνω για κάτι καλύτερο δημιουργεί μια προσδοκία. Ψάχνω τον ηγέτη στην άμυνα. Άκου λίγο. Εγώ πιστεύω ότι έχει συμβεί. Ο ΠΑΟΚ κακώς έδιωξε τον Βίτορ. Το έκανε όμως και είπε ψάχνω για κάτι καλύτερο. Γιατί όντως έψαχνε κάτι καλύτερο. Για μένα η απόφαση είναι σωστή, η τακτική είναι λανθασμένη. Δηλαδή, εγώ στη θέση του θα ανανέωνα τον Βίτορ. Και θα έλεγα ψάχνω για ένα center back. Ψάχνοντας για ένα center back, ίσως από πάνω να, ράφι, να μην έλεγα ότι ψάχνω. Να μην έλεγα κιόλας ότι ψάχνω. Ναι. Λοιπόν, ψάχνοντας για πιο πάνω ράφι, θα είχα το νου μου ότι ξεκινάει καλά η προετοιμασία. Ότι εγώ και έψαχνα να, βρω το κάτι διαφορετικό το οποίο πιθανόν να το βρίσκα τέλη Αυγούστου. Γιατί εκεί από πάνω ράφι θα βρω κάποιον ο οποίος δεν έκλεισε. Με τα λεφτά ή που κάποιον ο οποίος δεν θα έχει το χρόνο συμμετοχής που θέλει και στην ομάδα. Εκεί μπορούσα να κάνω και την υπέρβαση να δώσω και κάποια χρήματα παραπάνω που πέρσι τα δώσα για τον Μπερμπάτοφ. Γιατί εγώ θα έτσι. Ξέρω και τι έχω πουλήσει από Μακ, πού βρίσκομαι. Από Λούκας αν έχει πουλήσει. Πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι στα play-off του Europa League και του Champions League. Ισχύει. Δεν το κάνω αυτό.
και αποφασίζω να πω δεν θέλω τον Βίτορ γιατί ψάχνω κάτι καλύτερο. Και ήδη από τη συζήτηση μου καταλαβαίνω ότι οι άλλοι πάνε να το εκμεταλλευτούν αυτό το ότι ψάχνω διακαώς και να το πληρωθούν παραπάνω. Οπότε τι κάνω, κλείνω τον Κρέσπο, να έχω τον Βίτορ. Και θα δούμε αργότερα. Και θα δούμε για αργότερα αν θα πάρω το Βαρέλα ή αν θα πάρω κάποιον άλλον στόπερ που τώρα δεν το ξέρετε εσείς ότι τον συζητάω, αλλά εγώ τον συζητάω. Και περιμένω, ρε φίλε, κάθε μέρα θα το επαναλαμβάνω. Περιμένω τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει ένα παίχτη που θα ενθουσιαστούμε, θα είναι πάνω ράφι, θα είναι παραπάνω και από τις προσδοκίες μας, που αυτό συνέβη μόνο με Μπερμπάτοφ και μόνο με Άρνεσεν. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ πήρε μεταγραφή πάνω από τις προσδοκίες των φιλάθλων του, μόνο με Άρνεσεν, που ήταν πραγματικά ένα από τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη ευρωπαϊκών ομάδων, και με Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, περιμένω τη στιγμή αυτή την άτιμη που εσείς θα ξέρετε και θα είστε έτοιμοι σε συμφωνία και εμείς δεν θα ξέρουμε τίποτα, ρε φίλε. Κάντε το αυτό, δημιουργήστε ένα στεγανό κάποια στιγμή. Πουλήστε μας ένα παπά ότι θα μείνουμε με τον Κρέσπο να ψιλομουρμουρίζουμε εμείς και κάντε μας μια ευχάριστη έκπληξη. Πώς κάνει ο άντρας την κοπέλα που λέει, μήπως θυμάσαι τι είναι σήμερα? Και λέει ο παίχτης, δεν θυμάμαι τι είναι. Σίγουρα δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, έχουμε κάτι σήμερα. Περνάει το μεσημέρι, περνάει το απόγευμα και εκεί που η γυναίκα, η γκόμενα είναι έτοιμη να του κάνει σκηνή. Να του πάει στο κεφάλι, ναι, σκηνή. Ξαφνικά τη βγαίνει εσύ και τη φέρνει το δαχτυλίδι των αραβώνων. Εντάξει, είναι έτσι πως το περιγράφουμε το θέμα για να βάλουμε και λίγο τον κόσμο στη συζήτηση και να την ανοίξουμε και εμείς γενικότερα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Κρέσπο. Αρχικά θα πρέπει να περιμένουμε να ανακοινωθεί η συμφωνία μαζί του, γιατί είναι σήμερα η πολύ κρίσιμη ημέρα. Και από εκεί και πέρα, όπως το περιέγραψες και όπως το ανέφερες, ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι πολύ πιθανό για εμένα να συνεχίζει να ψάχνει για κεντρικό αμυντικό και να ψάχνει για κάτι άλλο. Επίσης, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες για το χειρισμό στην υπόθεση Βίτορ, αλλά και εκεί σέβομαι αυτόν που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την επιλογή του. Δηλαδή, έναν αθλητικό διευθυντή και έναν προπονητή μαζί, ή μόνο τον αθλητικό διευθυντή, στην προκειμένη περίπτωση τον Μίχελ, που λέει ότι εγώ έχω κάτσει και έχω δει το εξάμεινο που ήμουν στην ομάδα σε έναν ρόλο από απόσταση, χωρίς ευθύνες, χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα. Έχω αξιολογήσει τον Βίτορ. Ναι. Και έχω δει ότι ο Βίτορ μου είχε κάνει 3-4 λάθη χοντρά σε παιχνίδια που ο αντίπαλος δεν ήταν ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ. Και λέω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, έχοντας συμπληρώσει μια τριετία στην ομάδα, απαγορεύεται να τα κάνει αυτά λάθη. Και λέω ότι επειδή εγώ με την κριτική που του έχω κάνει δεν θέλω να τον διατηρήσω, θα πάρω το ρίσκο που έχει ρίσκο να διώξω ένα ποδοσφαιριστή που δίνει σταθερά ένα βαθμό στην ομάδα και είναι και πλεονέκτημα αν τον κρατούσε για την ομοιογένειά του, γιατί ψάχνω κάτι καλύτερο. Και ξέρω ότι μπορεί να μην πάνε καλά. Και αυτό είναι σεβαστό. Και αυτό είναι σεβαστό γιατί μπορεί ο Κρέσπο που τώρα δεν κάνει γκέλ το όνομά του και που έχει μειονέκτημα με το καλημέρα το ότι δεν είναι τα χρόνια που ήταν ο Βίτερ εδώ και θέλει σίγουρα ένα χρόνο προσαρμογής, να βγει εργαλείο καλύτερο από ότι ο Βίτορ. Και να λέμε μπράβο αργότερα στον Μίχελ ή μπράβο και στον Ίβιτς, γιατί μαζί μπορεί να πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση, που δέχτηκαν να πάρουν ένα ρίσκο, αλλά το ρίσκο τους βγήκε και είναι προς όφελος της ομάδας. Γιατί αυτό ζητάς και από ένα παράγοντα. Όταν λες ότι δεν θέλω να είναι γλάστρα και θέλω να έχει τη δύναμη να παίρνει αποφάσεις και να τις υποστηρίζει, θέλω και αυτό. Θέλω να πάει και κάποια στιγμή κοντρά στο ρεύμα. Λοιπόν, άκου τώρα. Γράφει ο φίλος ο Μάνος. Λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή, Αλάνια. Με Κρέσπο δεν πας μπροστά. Όλη τη χρονιά λέγαμε ότι η ομάδα θέλει δεκάρι ποιότητας και εγώ δεν το βλέπω. Θέλουμε παίχτες να κάνουν τη διαφορά. Ο Γαύρος σιγά σιγά διαλύεται. Μακάρι να το πάρουν χαμπάρι. Γιατί καλά ξεκίνησες με τις μεταγραφές, αλλά μετά το φιάσκο με τον Ματέους, χάλια. Ελπίζω και υποστηρίζω το δίδυμο Ίβιτς Μίχελ. Δες τώρα πώς αντιφάσκει. Αυτός τώρα έχει την νοοτροπία, λέει: άμα δεν γκρινιάξει το μωρό, δεν το ταΐζει η μαμά του. Άρα εμείς να ψιλογκρινιάζουμε. Εγώ απλά σε αυτόν θα βάλω ένα στεράκι. Και θα πω ότι έχει δίκιο και αυτός, ανεξάρτητα αν είναι στην κατηγορία του μόνιμα γκρινιάρη, που θα γκρίνιαζε και όταν τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, ή είναι στην κατηγορία του γκρινιάζω γιατί κάτι δεν μου αρέσει. Όχι, οπότε ρε, έχει πάλι και λογική. Αρχίσαμε καλά. Ναι, δεν το μπορώ να το ξέρουμε 100% σε ποια από τις δύο κατηγορίες είναι. Απλά όταν έχεις πίσω σου μια τετραετία, τριετία να πούμε, γιατί η πρώτη χρονιά του Σαββίδη μπήκε και αργά, χάθηκε σχεδόν η χρονιά, που υπάρχουν τα λεφτά και που γίνονται λάθες επιλογές, που βαραίνουν είτε το μεγαλομέτωχο είτε τα στελέχη, έχεις αυτή τη φοβία ότι πάμε και φέτος να μην πετύχουμε. Και δεν έχω κουραστεί να μετράω αποτυχημένες χρονιές. Οπότε
σε αυτό το κομμάτι έχουν ένα παραπάνω άλλο. Ξέρεις τι γίνεται όμως, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Από τη στιγμή που τόσος κόσμος έκρινε και μαζί και τα στελέχη του ΠΑΟΚ ότι να μην ανανεώσουμε τον Βίτορ, να πάρουμε κάτι καλύτερο, στο λέω, στο επαναλαμβάνω, εγώ διαφωνώ. Ναι. Αλλά αφού το αποφάσισαν, μην εκπλήσονται που πήραμε αρχικά τον Κρέσπο. Διότι τέτοια εποχή, αν δεν τον είχες από το Μάρτιο κλεισμένον αυτόν το στόπερ, δεν πρόκειται να τον βρεις. Ναι. Ο στόπερ είναι μια περιζήτητη θέση, ειδικά αν μπορεί να παίξει και στα πλάγια. Ένα Τζαβέλας δηλαδή. Έτσι. Και ο παίχτης που είναι του εκατομμυρίου, πρώτον αν έχει συμβόλαιο, δεν τον δίνει η ομάδα με λιγότερα από 2-3 εκατομμύρια, περίπτωση Βαρέλα. Και δεύτερον, αν είναι όντως του εκατομμυρίου, γιατί σκεφτείτε τώρα τα ποσά έτσι που παίζονται. Των 700-800 χιλιάδων είναι πλέον η Τζάλμα και Μάτος και αυτοί οι πλέον και Σάχοφ. Τέτοιους παίχτες παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ναι, παίρνει χαμηλότερου τέτοιου ραφιού. Λοιπόν, αυτοί οι παίχτες που είναι του εκατομμυρίου περιμένουν μήπως και παίξουν σε καλύτερο πρωτάθλημα. Πάντα και θα τους πάρεις στο τέλος. Άρα, αφού εσύ αποφάσισες ότι δεν θες το Βίτορ, μην εκπλήσεσαι που η ομάδα σου δεν θα πάρει το στόπερ που θέλεις πριν από τον Αύγουστο. Θα ήταν πολύ σύμπτωση αν το έκανε. Να πάρει παίχτη τέτοιου επίπεδου που θέλεις πριν από τον Αύγουστο. Άρα, παίρνει τον Κρέσπο για να μην την πιάσουν και κορόιδο και την εκβιάζουν για αμυντικό. Άρα, λοιπόν, παίρνει έναν Βίτορ, να το πω έτσι, που έχει και να αποδείξει πράγματα και δεν έχει φάει και την μύρλα αυτή της τριετίας, ότι ψιλοβαρέθηκα λίγο, ξέρω εγώ κλπ. Κάνει μια τέτοια αλλαγή, ανανεώνεται λίγο το πράγμα και κερδίζει χρόνο για να διεκδικήσει αυτόν τον παίχτη που θέλεις και να στον φέρει στο τέλος του καλοκαιριού. Λοιπόν, μπήκαμε πολύ δυναμικά, γιατί προφανώς και απασχολεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα της πιθανής απόκτησης του Κρέσπο, όπως και τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Μείνετε συντονισμένοι, τα μηνύματά σας. FM και NOS στο 54526. Να κάνουμε μια αναφορά στους χορηγούς και να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Ωραία. Με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πλέον όποτε θα ακούτε ανταπόκριση από την Ολλανδία, να ξέρετε είναι Τέντες Γιώργος. Είναι εκεί ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδες. Ο Γιάννης είναι ο πατέρας, ο Γιώργος είναι ο γιος. Όλη μέρα εκεί στη δουλειά και τώρα που είναι καλοκαίρι έχουν πάρα πολύ δουλειά, δόξα τω Θεώ. Κάνουν σέρβις, κάνουν αντικατάσταση φασμάτων και εξαρτημάτων. Δωρεάν όλα αυτά τα φτιάχνουν σαν μελέτη στο χώρο σας και βέβαια κατασκευάζουν και εγκαθιστούν και χειροκίνητες και ηλεκτροκίνητες τέντες. Κάνουν ειδικές κατασκευές, βάζουν πέργολες, ό,τι θέλετε. Στις τέντες ο Γιώργος θα πάτε. Και εκτός από εξαιρετικοί επαγγελματίες, επειδή τους γνωρίζουμε και προσωπικά, είναι και εξαιρετικοί άνθρωποι. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και εμείς στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά που είναι και γνωστοί μας, που είναι και φίλοι μας και που στηρίζουν και οικονομικά την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο ραδιόφωνο μέσω του Λίμπερο. Θα τους βρείτε στην Πολύχνη, θα τους βρείτε στην Καλαμαριά και θα τους βρείτε τώρα και στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, για πληροφορίες είναι το 2310-430-011. Πείτε κι εσείς ότι ακούτε Λίμπερο για να σας εξυπηρετήσουν ακόμα καλύτερα τα παιδιά εκεί στις τέντες Κατουρτζίδης. Τώρα, νομίζω ότι εγώ θα έπρεπε να το πω αυτό και χθες, οπότε το αναλαμβάνω σήμερα. Καλύτερο μέρος από τη Ρέμπη, φίλε. Καλά είσαι και εσύ εκεί. Ωραία. Δεν είσαι άσχημα. Αλλά Ρέμβη. Τι να κάνουμε τώρα. Μας είπε ο δήμαρχος αυτή την τετραετία θα μας φέρει και θάλασσα. Δεν έχουμε τώρα ακόμα. Πιάτο εκεί. Πήγαινε εκεί στη Ρέμβη. Πιάτο η θάλασσα. Λοιπόν, Δευτέρα όλες οι μπύρες Μύθος, Carlsberg Corona 2,5 ευρώ. Τρίτη Carlsberg Day 1+1. Τετάρτη Cocktail Day 1+1. Εγώ εδώ είμαι. Καλά εγώ που εδώ το θύμισες τώρα να βάλω και Carlsberg στο σάρθρο. Δεν έχω Carlsberg. Εντάξει, δύσκολα είσαι και πάλι. Προσπάθησε. Εντάξει, προσπάθησε ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Μαθαίνω από τη Ρέμβη. Εγώ στο Cocktail Day είμαι. Έχει η Πέμπτη Unplugged πρόγραμμα. Σήμερα είναι το Cocktail Day, έτσι. Ναι. Εγώ γι' αυτό είπα για όχι, σήμερα. Όχι, μετά τα προγράμματα εναλλάσσονται. Τώρα, ας πούμε, την Πέμπτη αυτή δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πούν. Ναι. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και βέβαια Σαββατοκύριακο, εντάξει, και live εκεί έχει τα μπουζούκια στο κομμάτι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα γίνονται καθημερινά. Είτε μιλάμε για προσφορές, είτε μιλάμε για προγράμματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, όπως και η live μουσική. Εξαιρετικός χώρος δίπλα στην θάλασσα, στην Καλαμαριά. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες προτάσεις της πόλης. Ωραία. Μαζί μας και το κταίο της Οτέκο. Συμπληρώνει 10 χρόνια. Δίνει και προσφορά 10%. Και επίσης δίνει και μια Οτέκο Club Card. Εκεί με αυτή την κάρτα ανταμοιβή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Οτέκο σας δίνει εξτρά εκπτώσεις και σας εγγυάται και το Οτέκο On Time. Το ότι δηλαδή δεν θα περιμένετε λεπτό για το ραντεβού σας και ότι όλα θα γίνουν στον προγραμματισμένο χρόνο. Αυτά για να τα κάνετε, τηλεφωνείτε στο 10 20 30. Και όταν πάτε εκεί, πολύ γρήγορα, λίγο τηλεόραση θα χαζέψετε, λίγο ένα καφεδάκι θα πιείτε, θα περάσετε κταίο το όχημά σας.
Και κλείνουμε με την αναδομό. Με περνάτε για τρελό. Νομίζω ότι όσοι θέλετε να φτιάξετε κάτι στο σπίτι σας, να έχετε κάποιον ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή, έχετε την καλύτερη επιλογή. Η αναδομό βρίσκεται στην Αγία Σοφία 18 Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο είναι 2311-241-508. Ανακαινήσει το χώρο σου με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική, με σύγχρονα υλικά και με εγγύηση κατασκευής. Σίγουρα, όταν έχεις τη δυνατότητα με έναν δικό σου άνθρωπο, γιατί αυτή είναι στην αναδομό, να κάνεις την ανακαίνιση του σπιτιού σου, νιώθεις ξεχωριστός. Και η επίσκεψη του μηχανικού στο χώρο σας και η όλη η επίβλεψη της κατάστασης σας βολεύει και σας βοηθάει στο να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Είναι πολύ καλές και οι τιμές. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το anadomo.gr, γιατί εκεί υπάρχουν ειδικές προσφορές, ενώ να αναφέρουμε ότι δωρεάν είναι η εκτίμηση και στο χώρο σας από το μηχανικό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε και τα βάζουμε κάτω τα δεδομένα να δούμε. Ένας παίκτης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει σε τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Κάποια άλλα μεταγραφικά έτσι κι αλλιώς κινούνται και καλό είναι να τα αναλύσουμε, διότι είναι η τελευταία εβδομάδα που η ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Από Δευτέρα φεύγουν τα παλικάρια μας. Και είναι κρίσιμη εβδομάδα, είναι εβδομάδα στην οποία μπορεί να προκύψουν εξελίξεις και να υπάρξουν και αποφάσεις που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα. Και όταν λέμε αποφάσεις, υπάρχει πάντα να έχουμε, το έχουμε στο μυαλό μας, και η απόφαση που θα πάρει ο Ίβιτς για το ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν την ευκαιρία να είναι μαζί με την πρώτη ομάδα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι και αυτό ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στους 107,4, λίμπερο στα ραδιόφωνά σας και η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με Άκη Σαξλόγλου και Γρηγόρη Ατρίδη στα μικρόφωνα ως τις 2. Με Γρηγόρη Ατρίδη που ετοιμάζεται για το Κυριακάτικο ή Σαββατιάτικο. Σάββατο πρέπει να παίζει η Ιταλία. Παιχνίδι. Εγώ δεν πρέπει να πω και λάθος τώρα κάτι, γιατί άμα πω λάθος, υποτίθεται παίζω. Εγώ νομίζω ότι. Σάββατο παίζω, Χρήστο. Εντάξει, Σάββατο. Η Ιταλία θα περάσει, Χρήστο. Έτσι το βλέπω εγώ. Η Ιταλία έχει το momentum. Έχει αυτή τη στιγμή την τρέλα στο μάτι και θα ρίχνα και ένα ψηλό στην Ισλανδία. Θα το ρίχνα, ρε φίλε. Διότι όταν διαβάζω ότι καμιά 700 άτομα σε όλη τη χώρα δεν είδαν το παιχνίδι, αμέσως αντιλαμβάνομαι ότι το θέλει όλη η χώρα αυτό, την πρόκριση δηλαδή. Εν τω μεταξύ είμαστε σε νηστεία, διότι εχθές και σήμερα δεν έχει αγώνες και από αύριο ξεκινάει. Παίζει ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος, που πήρε μια ομάδα ξυλοκόπων και την έχει φτάσει στους 8 και πάει για 4. Όχι, το τέλειο είναι ότι επειδή στην αρχή του τουρνουά είπε θα παίξω και λίγο πιο επιθετικά, θα παίξω κόντρα στην ομάδα Σάντος, είδε τι υλικά έχει, είδε πόσο δεν έμπαινε η μπάλα μέσα και ότι κόντεψε να βγει εκτεθειμένος, πέρασε με τα ψέματα. Ναι, σαν ναι, τουρνουά ναι. Δεν θα είχε περάσει. Εννοείται. Και φτάσανε, ήταν ο κάτρο, φίλε, και λέει παιδιά, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Να το κάνουμε και στα προκριματικά. Τώρα θα παίξουμε όπως θέλω εγώ. Τελειώσαμε. Έλεγα στον Τζόρμπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μ' άρεσε ο τέτοιος, ο Βιερίνε. Δεν μ' άρεσε. Δεν είχε βρει το ρόλο του σε αυτή την ομάδα. Και τον ήθελα και τον, πιο μπροστά, τον άφησε έξω. Τον ήθελα πιο μπροστά. Στη φάση των 16 τον άφηνε. Γιατί τον έβαλε πιο αμυντικογενή παίκτη. Τον είχε δεξιμπά και έβαλε έναν παίκτη ο οποίος πιο πίσω αμυντικά θα είναι καλό. Ναι. Ήθελε να πάει το παιχνίδι εκεί. Όλοι 5 μέτρα πίσω από την μπάλα. Όλοι. Ενώ με τον Αντελίνο είχε ένα θέμα αν θα το έχει αυτό. Αλλά δεν μου άρεσε και επίθεση όταν έβγαινε. Δηλαδή σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια που όντως η Πορτογαλία έπαιξε κάτι λίγο πιο επιθετικό, έτσι, δεν μου άρεσε ο Βιερίνια. Δηλαδή σήκωνε το κεφάλι να βγάλει μια σέντρα και έλεγα πριν την κάνει, ρε φίλε, θα βρει κόντρα η μπάλα, δεν θα βγει η σέντρα. Ήταν αυτό το την κάνω για να την κάνω. Γιατί δεν την πίστευε ούτε καν η ομάδα αυτή τη λειτουργία. Την πιο επιθετική και πλαγιοκοπώ και βγάζω σέντρες. Και χάσανε τα απίστευτα, ας πούμε. Και πάλι καλά που προκρίθηκαν. Τέλος πάντων, αυτά για το Euro, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα μας αποσχολήσει πάλι από αύριο. Και εκεί πιθανόν. Έχει έρθει ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο είναι ουσιαστικά η απάντηση σε κάποια από αυτά που λέγαμε για την υπόθεση του Βίτορ που δεν έμεινε, για την υπόθεση του Κρέσπο που απασχολεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και πιθανότητα να υπογράψει σήμερα. Ο φίλος 853 λέει: δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι ο Κρέσπο δεν είναι καλύτερος του Βίτορ. Ο βασικός Βίτορ του ΠΑΟΚ πήγε ως ελεύθερος σε ομάδα του Ισραήλ. Μήπως κάτι λέει αυτό για την αξία του? 3 χρόνια τον κράζαμε και τώρα λέμε γιατί δεν τον κρατήσαμε. Πέρσι που ξαναθέλαμε τον Κρέσπο, έλεγαν όλοι άντε να κλείσει ο παικταράς και ξαφνικά έγινε παλτουδάρα.
Ας τον δούμε πρώτα στο γήπεδο. Σωστό το μήνυμα. Εντάξει, υπάρχει, είναι κάπου στη μέση. Δεν τη λέει σε εμάς ο φίλος, διότι εμείς είπαμε θα μιλήσουμε και για Κρέσπο και είναι λάθος να τον απαξιώσουμε πριν καν έρθει. Ειδικά στο δεύτερο σκέλος του μηνύματός του, εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Νομίζω δεν πάει με το αν είναι σωστό ή λάθος. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Και για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα μηνύματα και θέλουν να επικοινωνούν μαζί σας και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα. Αλλά. Ανεξάρτητα από τον Βίτορ, την προσφορά του και το αν έπρεπε ή όχι να μείνει, από τη στιγμή που έχει πάρθει η απόφαση, νομίζω ότι περιττή είναι και η κουβέντα που κάνουμε, δεν έχει και πολύ νόημα. Συμφωνώ στο κομμάτι για τον Κρέσπο, είναι άδικο να κριθεί ένας ποδοσφαιριστής από την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χωρίς να τον έχουμε δει να προπονείται, χωρίς να τον έχουμε δει να αγωνίζεται και να βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα και να λέμε ότι είναι μέτριος και να του φορτώνουμε ένα επιπλέον βάρος, γιατί. Οι παίκτες, αυτό το πράγμα πρέπει να μην το ξεχνάμε. Είναι άνθρωποι. Εμείς που μπήκαμε και ξεφτυλιστήκαμε και ξεφτυλίσατε. Ναι, ναι. Βασικά, ξεφτυλιστήκαμε εμείς οι δύο με αυτούς τους υπόλοιπους που παίξαμε. Αλλά ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες τώρα μετά το 8-0. Τέλος πάντων. Τίποτα, σερνόμασταν. Μπήκαμε όλοι στο παιχνίδι στην Τούμπα, το οποίο ήταν παιχνίδι που χαρήκαμε όλοι, που ήταν φοβερή διοργάνωση, που ήταν εξαιρετική και αξιέπαινη η πρωτοβουλία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και παίξαμε σε σχεδόν άδειες κερκίδες. Ήταν 50 άτομα. Κατάλαβες πως είναι να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο. Καλά, το συζητάω. Να ακούς τη μουρμούρα. Οι παίκτες δηλαδή αυτοί εδώ πέρα, αυτός είναι Ισπανός που ήρθε τώρα. Ή μπορεί να είναι Αργεντινός άλλη στιγμή, ή μπορεί να είναι από άλλη χώρα, μπορεί να είναι και Έλληνας. Το καταλαβαίνουν αργά ή γρήγορα, το καταλαβαίνουν το αρνητικό κλίμα που υπάρχει. Εμπιστοσύνη θέλει. Εμπιστοσύνη θέλει δηλαδή, και ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος να κόβονται τα πόδια σε μια μεταγραφή. Εμείς ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος με το μήνυμα του φίλου, γιατί είπαμε ότι θα συζητήσουμε και για Κρέσπο και θα πούμε και τα καλά που παίρνεις αφήνοντας έναν Βίτορ και παίρνοντας έναν Κρέσπο. Όντως είναι δείγμα, το λέει και ο Χρήστος, ο φίλος που μου το έστειλε σε προσωπικό μήνυμα, το ότι πού πήγε ο Βίτορ. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι προσφορά υπήρχε. Είναι αναλόγως με την προσφορά και τη ζήτηση ενός παίκτη. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε εκεί, πήγε στο Ισραήλ να παίξει σε ένα υποδεέστερο και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα αν είχε πάει στην Τουρκία, παρότι ακόμα και για την ομάδα για την οποία ακούστηκε, ήταν μια ομάδα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βγει στην επικαιρότητα. Αλλά δείχνει και αυτό κάτι. Λοιπόν, δηλαδή δεν είχε προτάσει στα χέρια του. Ναι, γιατί ναι. Δεν είχε προτάσει. Τον περίμενα. Σκέψου πόσο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διαδικασία στις πρώτες του κινήσεις να πάρει ευκαιρίες ποδοσφαιριστές που αν δεν ήταν ελεύθεροι για τον λόγο που ήταν στην Νύπρο, στην Ουκρανία, θα είχαν πιο ακριβά συμβόλαια. Ο Βίτορ είναι ένας παίκτης που τελειώνει το συμβόλαιό του. Όσοι ασχολούνται με την αγορά και ψάχνουν αν όχι ένα εξάμεινο, ένα τρίμηνο πριν, αυτό το ξέρανε, δεν περίμενε εμάς. Θα τον είχαν ήδη βολοδοσκοπήσει. Δεν μπορεί να πήγε τελικά στο Ισραήλ. Επίσης, σχολιάζει ένας φίλος τη φωτογραφία που ανέβασα εγώ στην ομάδα μας, το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Αν δεν είστε μέλη, να γίνετε. Το είπα και χθες και αμέσως πολλοί φίλοι έκαναν έτοιμα να μπουν στην παρέα μας. Είναι ωραίος τρόπος επικοινωνίας και αυτός. Πλέον και από το κινητό μπαίνετε στο Facebook, αλλά και από τον υπολογιστή, αν είστε κάπου σε ένα σταθερό σημείο και μακριά κιόλας από την κεντρική εμβέλεια του Λίμπερο και μας ακούτε μέσω του streaming. Μπείτε στη φάση και κάντε και εσείς τα σχόλιά σας. Ωραία είναι αυτή η περίοδος των μεταγραφών και των προσδοκιών. Ο Γιώργος σου τη λέει και λέει: ο αριστεράς στη φωτογραφία ποιος είναι? Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε, δεν θα κάνουμε. Όχι, τον μπέρδεψε, τον μπέρδεψε. Σε ηρωνεύεται, διότι δεν μπορεί να μην σε ξέρει σαν φάτσα. Σου λέει: εντάξει, είναι ο Γκρατσιάνο, ναι. Πελέ, ο Ατρίδης. Αυτό θέλει να πει. Α, μπορεί αυτό να μην καταλαβαίνει, ναι, γιατί ναι, είναι ναι, τόσο ναι. Εκπληκτική η ομοιότητα. Επίσης είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει και ένα σχόλιο που ξέρει τον δεξιά και δεν ξέρει τον αριστερά. Ναι, λέει ο δεξιά, ο δεξιά. Δηλαδή ξέρει εσένα και δεν ξέρει τον δεξιά, όπως κοιτάμε τη φωτογραφία. Ποιο look-alike θα έδινε στον Κρέσπο? Μου θύμισε λίγο αυτόν τον παίχτη της Καβάλας που τον πήρε μετά ο Ολυμπιακός. Τον ακραίο, τον επιθετικό, σου θυμίζει λίγο πώς τον έτρωγε. Κόλλησε το μυαλό μου. Α, τον. Τον Αμπντούν. Τον Αμπντούν λίγο μου θύμισε, ναι. Αλλά στο ακόμη πιο τσιγκάνικο. Είναι το παιδί και φοράει εσύ μια μπλούζα σαν το σεντόνι του Champions League. Και σαν την μπάλα του Champions League. Ναι, υποτίθεται ότι. Με τα αστέρια. Ήταν από τις επιλογές που δικαιώθηκαν, βέβαια. Πόπο, δεν πλατιά, μπορώ. Κάτι, των του ΠΑΟΚ, το δεν μπορώ είναι... αυτό το μπλουζάκι, το Σάκης Γκίνας. Ναι. Δεν το μπορώ. Αυτό το V. Πόνεσε πολλούς. Ναι. Πόνεσε πολλούς, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο κλαρινογαμπρίδικο. Τέλος πάντων, για να κάνουμε μία αναφορά και στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι είναι και για εκείνον μία ευκαιρία να έρθει σε μία ομάδα που έχει και στόχους και προσδοκίες και ευρωπαϊκές συμμετοχές σε διοργανώσεις όπως μακάρι να είναι το Champions League είτε το Europa League, και να αποδείξει την αξία του, γιατί και αυτό στο τελευταίο χρονικό διάστημα προσπάθησε να κάνει ένα βήμα παραπάνω, τελικά δεν τα κατάφερε
γιατί δεν του βγήκε η επιλογή στην Άστον Βίλα, δεν σημαίνει ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν προσαρμόζεται σε μια ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα τόσο προηγμένο όπως το αγγλικό, ότι είναι αποτυχημένος ή ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Εμείς την κουβέντα την κάνουμε γιατί είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν ηγέτη στην άμυνα, έναν παίκτη πολύ έμπειρο, έναν παίκτη ο οποίος θα είναι προσωπικότητα, και αυτά τα στοιχεία δεν ταιριάζουν στον Κρέσπο, ο οποίος είναι πιο εργαλείο αμυντικός. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί, δηλαδή είναι ο παίκτης που παίρνεις για, για να σηκώσει όλη την αμυντική σου γραμμή. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Τι θα κάνουμε τώρα, τον δικηγόρο ανθρώπων με τους οποίους δεν έχουμε και λόγο να κάνουμε τον δικηγόρο. Τι άλλο παίζει στην επικαιρότητα? Βλέπω εδώ ένα θέμα για ένα δημοσίευμα. Να πούμε λίγο το. Να πούμε λίγο, θα αναφέρουμε και αυτά. Σαν πρόεδρο της Λίγκα, έτσι δίνω τους τίτλους. Ναι. Θα συζητήσουμε σιγά σιγά. Λέγει και εσύ ό,τι νομίζεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το πρωί που λέει ότι είναι ο επικρατέστερος ο Μάκης Γιαγκάτσης, αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, για πρόεδρος της Super League, για νέος πρόεδρος της Super League. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική η αλήθεια. Και στο ΠΑΟΚ 24 γίνεται μια καταγραφή της πραγματικότητας και υπάρχει και μια απόσταση από τη σιγουριά που βγαίνουν. Που βγαίνει στα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει. Και ένας φίλος ρωτάει αν κλείνει και ο Γκνιάτιτς, αυτός ο Σλοβάκος. Γκνιάτιτς, καλά τον λέω, που έπαιξε τον Πλατανιά. Δεν το θυμάμαι καλά. Έπρεπε να μπω και να δω βίντεο για να τον καταλάβω. Αλλά ναι, είχε γεμάτη χρονιά. Και εγώ δεν το θυμόμουν. Είχε γεμάτη χρονιά. 29 συμμετοχές συνολικά, 3 στη Super League και 3 στο κύπελο και 26 στην Super League. Σχεδόν όλο το πρωτάθλημα έβγαλε δηλαδή. Και είναι, λέει, στην ατζέντα του Μίχελ, γράφει το ΠΑΟΚ 24. Να δούμε τι συμβαίνει και με αυτόν σε καλή ηλικία, 24 χρονών. Μέσος βέβαια, σε μια θέση που, εντάξει, είμαστε καλά από ρόστερ, αμυντικός μέσος. Απλά ξέρεις κάτι, και ένα άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε, Γρηγόρη, και πες τα εσύ με τη σειρά που θέλεις ως ρεπόρτερ της ομάδας. Εγώ πιο πολύ είμαι σχολιαστής. Είμαι δηλαδή ο λεμονής. Εγώ. Εσύ είσαι εκείνη η κοπέλα που βγάζουν που κάνει τακτική. Πώς τη λένε? Θεϊκό. Φοβερή. Θεϊκό. Με ποιο νόημα τη προάλλη. Τι είναι αυτή η σκάουτερ, τι η αναλύτρια παιχνιδιών? Τι είναι? Γιατί κούκλα μου τον έχασε στον δρόμο σου? Τι λάθος έγινε με σένα? Πώς μπερδεύτηκες εσύ? Επαγγελματικός προσανατολισμός, ρε φίλε, καλό είναι. Πώς λες, γυναίκα ταξιτζής? Έτσι. Γυναίκα αναλύτρια τακτικής. Άμα της αρέσει η κοπέλα, σε εμάς μα περισσεύει. Μα πλάκα κάνεις. Μπορεί να και να έχει μάτι που εμείς το παίζουμε ξύπνιοι και κοιμόμαστε όρθιοι. Πλάκα κάνεις. Εννοείται. Γιατί λίγες από τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες, ποδοσφαιριστές, πώς να το πω, νιώθουν πολύ περισσότερο από τους άντρες σκάουτερ για θέματα αθλητικά. Ισχύει. Άσε, η γυναίκα έχει ένα άλλο ένστικτο. Το τελευταίο που θέλω να σου θέσω εγώ σαν θέμα και κάποια στιγμή να το συζητήσουμε είναι αυτό. Η χθεσινή ενημέρωση από την ΠΑΕ για τις ημερομηνίες επιστροφών ποδοσφαιριστών, που ουσιαστικά κάτσε και μακ, είναι εκτός των πρώτων τουλάχιστον αγώνων του Champions League. Που εμένα με εκπλήσει, ειδικά για την περίπτωση του μακ. Και λέω, είναι μόνο θέμα ξεκούρασής τους και καλύτερης χρησιμοποίηση, αξιοποίησή του στη διάρκεια της σεζόν? Γιατί αυτοί οι παίχτες φάγαν χοντρό λούκι και πέρσι, έτσι. Ξεκίνησαν από τέλη Ιουνίου την προετοιμασία και τους αγώνες από μέσα Ιουλίου και φτάσαν μέχρι τώρα, επειδή είχαν αγώνες και στους ομίλους του Euro και ήταν και μονάδες χρήσιμες για τις ομάδες τους, έχουν κλατάρει. Και να μην τους κάψουμε και δεν τους έχουμε όλη την επόμενη χρονιά, να τους δώσουμε το διάστημα που θέλουν για ξεκούραση και να επανέλθουν μετά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και ας μην παίξουν, ρε παιδί μου, στα προκριματικά του τα ευρωπαϊκά, ας τους έχουμε όμως σωστούς και ξεκούραστους σε όλη τη χρονιά. Ή μήπως συσχετίζεται αυτό και με την ενδεχόμενη πώλησή του? Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 100%. Γιατί τυχαίνει και για τους δύο ποδοσφαιριστές να υπάρχουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια που τους θέλουν να φεύγουν από τον ΠΑΟΚ και να πηγαίνουν σε κάποια άλλη ομάδα. Αν προφανώς υπάρξει ενδιαφέρουσα πρόταση που να ικανοποιεί και τον ΠΑΟΚ, γιατί και οι δύο είναι δεμένοι με συμβόλαιο. Τώρα, νομίζω πάντως ότι στην προκειμένη περίπτωση και για τους δύο υπάρχει όντως ένα ισχυρό άλοθη. Δηλαδή, δεν είναι δικαιολογία το ότι χρειάζονται διακοπές και το ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ με τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένους και τη συμμετοχή τους στο Euro. Οπότε κάπου εκεί θα έπρεπε να είναι το διάστημα που θα πρέπει να επιστρέψουν. Τώρα,
Το αν θα μπορούσαν να επιστρέψουν και 4-5 μέρες νωρίτερα, που πρακτικά αυτό δεν θα σήμαινε κάτι ιδιαίτερο, ειδικά μιλώντας για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών της Champions League, ενδεχομένως και να μπορούσε να συμβεί. Από την άλλη, άμα κάνεις κουβέντα με ποδοσφαιριστή, επειδή την έκανα πολύ πρόσφατα αυτή την κουβέντα και επειδή υπήρχε και ένα θέμα, τέλος πάντων, υπήρχε η αίσθηση και ότι και οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τη φετινή σεζόν αργότερα, ναι, όχι 22, κάποιες μέρες αργότερα, και επειδή με το που πάρθηκε η πρωτογένεια στα play-off και με το που αποφασίστηκε η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από εδώ και πέρα από τον Βλάντα Νίβιτς, αλλάξαν κάποια δεδομένα. Ναι, έκαναν λίγο πίσω από το τεχνικό team και είπαν ότι πρέπει να μαζευτούμε λίγο νωρίτερα. Για τους παίκτες η κάθε ημέρα από διακοπές είναι σημαντική. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να τους το στερήσεις. Και το να έχεις τον άλλον με 15-20 μέρες, γιατί είναι σαν να τον τιμωρείς που παίζει στο Euro, γιατί αυτός έτσι θα το πάρει, είναι και αυτό ένα θέμα. Οπότε είναι σε δύσκολη θέση. Άστο, θα δούμε. Είναι ένα διάστημα το επόμενο που θα έχει ενδιαφέρον σαν αφορά αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Πάντως δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν έχει νόημα αυτό που λες, ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές ενδεχομένως και να πουληθούν. Οπότε μήπως και γι' αυτό καθυστερεί η επιστροφή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι. Εγώ λέω να κάνουμε και το διάλειμμα, να ακούσουμε τι ώρα είναι. Και, μετά και να επιστρέψουμε ένα-ένα, δηλαδή να πούμε τα υπόλοιπα, να δώσουμε λίγο απλά το. Να ώρα, πάμε ώρα και διάλειμμα. Ώρα και διάλειμμα μαζί. Και ας επιστρέψουμε, για να επιστρέψουμε και τα κάνουμε όλα. Και να τα πούμε ένα-ένα. Δηλαδή να αναφέρουμε χθες τι έγινε με την αύξηση του Κρέσπου, να το κλείσουμε αυτό. Να πούμε, ωραία, τι έγινε στα υπόλοιπα με τα γραφικά και στα θέματα που απασχολούν από το πρωί και υπάρχουν στο ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι πλέον σε όλους. Ευτυχώς αυτές οι μέρες είναι λίγο πιο δροσερές, γιατί έχει φυσήξει ένα αεράκι και έχει κάπως ρίξει τη θερμοκρασία. Γύρω στους 30-31 θα φτάσει σήμερα τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας. Εντάξει, σε σχέση με αυτά που τραβήξαμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα. Παράλληλα, με το να φυσάει αέρας, δεν είναι ότι πέφτει μόνο η θερμοκρασία λίγο, είναι ότι μειώνεται και η υγρασία, που μέσα στο Σαββατοκύριακο άγγιξε και το 100%. Απίστευτη η κατάσταση. Μεγάλος ο δείκτης δυσφορίας, ειδικά μέσα στις πόλεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξεις μέχρι να βραδιάσει για τα καλά. Τέλος πάντων, ούτε ιδιαίτερη και τρομερή κίνηση έχει γενικά. Η πόλη κάπως έχει ηρεμήσει το πράγμα. Αν δεν έχει και πολύ ζέστη, είμαστε κι εμείς κάπως καλύτερα. Διάφορες ειδήσεις προκύπτουν και τις αναφέρει το News Fish. Η σημαντικότερη χθεσινοβραδινή είδηση που συγκλώνησε όλο τον κόσμο είναι το νέο μακελιό στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο κατά τα άλλα ασφαλές και Μάλατα Τουρκ, με 36 νεκρούς και 150 τραυματίες. Στο έλεος της τρομοκρατίας είναι και πάλι η Τουρκία, και τη χθεσινή βομβιστική επίθεση την έκαναν 3 συνολικά άτομα. Μακελιό κυριολεκτικά. Φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη λέξη για να βάλουμε στον τίτλο. Τρόμος παντού, όχι μόνο για τους Τούρκους κατοίκους, αλλά πλέον και για τους τουρίστες. Μην ξεχνάμε ότι το Κεμάλ Ατατούρκ είναι ένα αεροδρόμιο που, λόγω συγκεκριμένων συμφωνιών τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής που είχε η Τουρκία στις αερομεταφορές, είχε γίνει κόμβος. Μην ξεχνάτε ότι από Τουρκία ήρθε χθες ακόμη και ο Κρέσπο. Απίστευτο αυτό το περιστατικό. Τρομοκρατική επίθεση έγινε από 3 καμικάζι αυτοκτονίας που ήταν οπλισμένοι με Καλάζνικοφ και με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, οι δράστες έφτασαν στο αεροδρόμιο με ταξί και οι επιθέσεις έγιναν στην αίθουσα αναχωρήσεων. Δεν μπορείς εύκολα αυτό να το ελέγξεις. Όταν δηλαδή ο άλλος κάει μύτη με ταξί και είναι οπλισμένος και ζωσμένος με εκρηκτικά, δεν μπορείς καν να τον να μπορείς να τον ακινητοποιήσεις, διότι όπως είναι με τα Καλάζνικοφ, θα σε γαζώσει, δεν θα μπορέσει καν να πλησιάσει, ακόμη και αν τον δεις και καταλάβεις ότι είναι βομβιστής αυτοκτονίας. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και στο πάρκινγκ. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες. Αν μπείτε στο News Fish θα τα δείτε όλα, διότι από χθες το βράδυ το παρακολουθούμε το θέμα και είναι συγκλονιστικό. Αυτός ρε Γρηγόρη, το Γρηγόρη ήταν λίγο έξω για να ασχοληθεί με ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μες στην εκπομπή. Αυτός ο Κρέσπο από ποιο αεροδρόμιο ήρθε? Ήρθε από αυτό, από το Κεμάλ Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Διότι άμα δεις την ώρα που γίναν τα βομβιστικά, ναι, έχει έρθει
Το σοκαριστικό είναι ότι έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη και νομίζω ότι είναι και από αυτό το αεροδρόμιο. Ναι, και πρέπει να είναι πολύ ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει φύγει και έχει γίνει μετά από λίγο το. Μετά από μια-δυο ώρες έγινε εκεί αυτό που έγινε. Μπορεί να μην είναι και μια ώρα. Να είναι και λιγότερο. Και κινδύνεψαν πολύ γιατί δες ότι είναι στην αίθουσα αναχωρήσεων, έτσι. Δεν είναι ότι είναι συγκεκριμένα σε ένα αεροσκάφος ή. Μιλάμε τώρα για 36 νεκρούς. Για 150 τουλάχιστον τραυματίσει και ίσως μεγαλώνει και ο. Φύγανε εκεί, πέσαν πάνω στην αίθουσα. Στην αίθουσα αναχωρήσεων. Δηλαδή, σκάσαν σαν να είναι τουρίστες που θέλουν και αυτοί να φύγουν, να τσεκάρουν για να φύγουν. Σαν να μπαίνει στο Μακεδονία, εκεί στην αίθουσα όπως είναι όλος ο κόσμος. Άλλοι ψάχνουν να βρουν ποια πτήση φεύγει, άλλοι ποια πτήση έρχεται, άλλοι να τσεκάρουν, να κάνουν. Και είναι συγγενείς των. Κατάλαβαν. Κατάλαβαν ότι είναι. Ναι, αλλά του κατάλαβαν τι να κάνουν. Δηλαδή, αν δεν του καταλαβαίνανε, μπορεί να ήταν και περισσότεροι νεκροί. Αυτό. Κατάλαβαν ότι αυτοί, ας πούμε, είναι που πάνε να κάνουν κάτι απογορευμένο και την ώρα που έχουν συνειδητοποιήσει τι γίνεται, δεν μπορούσε να ελεγχθεί η κατάσταση. Αυτά, εντάξει. Η τρομοκρατία πάνω από την Τουρκία έτσι κι αλλιώς και σε δημόσιους χώρους και σε αεροδρόμια είναι πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί και έχει να κάνει και με τον τουρισμό σε μια φουλ τουριστική περίοδο, έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και την Ελλάδα όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, τι θα πούμε στο δεύτερο μέρος εξ' από τους χορηγούς μας. Τα βάλουμε σε μια σειρά να σας πούμε ότι ο... Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι όλα όσα γράφονται. Και αυτό που είπαμε και πριν ουσιαστικά για τον Μάκη τον Γκαγκάτση και για το ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος της Λίγκας, ουσιαστικά είναι τα θέλω των υπολείπων ομάδων, γιατί είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Στην παρούσα φάση στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν ένα στέλεχος της ΠΑΕ, όσο δεν αλλάζει κάτι στην ΕΠΟ, να πάρει κάποια ηγετική θέση στη Λίγκα, η οποία θα είναι και περισσότερο διακοσμητικού χαρακτήρα άμα δεν αλλάξει η σύσταση της ΕΠΟ. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδοσφαίρο για να υπάρξει, να τεθεί θέμα Γκαγκάτση. Πάντως είναι θετικό ότι ένα στέλεχος κομβικό του ΠΑΟΚ χαίρει της εκτίμησης και της αναγνώρισης και των υπολείπων ομάδων. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, επειδή ρωτάνε πολύ, η περίπτωση του Γκνιάτιτς όντως είναι μία από αυτές που απασχολεί και είναι ένας παίκτης που παραμένει στην ατζέντα του Λούμπος Μίχελ. Θα κάνουμε και μια αναφορά στα στατιστικά του για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα του τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται και το κατά πόσο μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν όντως απασχολήσει ακόμα περισσότερο, να ασχοληθεί μαζί του ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για τον Κρέσπο να πούμε ότι ήρθε χθες μετά τις 9 και 4 η πτήση του ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και ουσιαστικά στις πρώτες του δηλώσεις αυτά που μας είπε είναι ότι σήμερα θα είναι η κρίσιμη μέρα, γιατί όλα θα εξαρτηθούν από τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε σήμερα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το αν θα τελειώσει η μεταγραφή. Οι πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει μαζί του μια συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια. Προφανώς και θα υπάρξουν ιατρικές εξετάσεις, έτσι, άμα όλα κλείσουν ομαλά και δεν υπάρξει κάποιο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Αλλά επειδή υπάρχει το πρόσφατο ναυάγιο της υπόθεσης Ματέους και επιφυλακτικοί είμαστε και αποστάσεις κρατάμε και περιμένουμε όλη την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ για να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Ισπανός θα αποτελέσει την τέταρτη φετινή μεταγραφή. Να πούμε απλά ότι ο Κρέσπο έχει γεννηθεί στις 9 Φεβρουαρίου του 1987, έχει πατήσει τα 29 του, είναι Ισπανός, το ύψος του είναι 1,83, έχει αγωνιστεί σε ομάδες στην Ισπανία, έχει αγωνιστεί, τουλάχιστον πήρε μεταγραφή γιατί δεν αγωνίστηκε για πάρα πολύ στην Άστον Βίλα. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την δεύτερη ομάδα της Σεβίλης, εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Στη συνέχεια πήγε στην Σαντάντερ. Από τη Σεβίλη έφυγε έχοντας αγωνιστεί και σε παιχνίδι της Champions League στη Σεβίλη για να πάει στην Πάντοβα και στην Ιταλία. Και στην Ιταλία δοκίμασε σε αρκετές ομάδες και στην Μπολόνια και στην Ελλάς Βερόνα. Στην Πάντοβα δόθηκε δανεικός ή έφυγε. Αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια ήταν μεταγραφή στην ομάδα. Η Μπολόνια μετά τον απέκτησε, τον έδωσε δανεικό στην Ελλάς Βερόνα και η Κόρδοβα ήταν η επόμενη ομάδα που τον πήρε από την Μπολόνια, δίνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην Ισπανία. Στους χωριάτες πότε πήγε? Στην Ισπανία έχει αγωνιστεί στην Κόρδοβα, έχει αγωνιστεί και στην Καράγιο Βαγεκάνο, που ουσιαστικά ήταν μια ευκαιρία να σώσει την περσινή αποτυχημένη σεζόν του, γιατί πήγε στην Αστον Βίλα το περασμένο καλοκαίρι, η οποία δαπάνησε ένα ποσό περίπου της τάξης των 500.000 λιρών. Ναι. Ωστόσο ο παίκτης δεν προσαρμόστηκε ποτέ, δεν τον εμπιστεύτηκαν και δεν του
έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία να δείξει τις αγωνιστικές του αρετές. Έκανε μόλις μία συμμετοχή στο πρώτο εξάμηνο εκεί στην Aston Villa στην Premier League. Έφυγε για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εκεί είχε παραπάνω συμμετοχές, είχε 9 παιχνίδια. Ο ποδοσφαιριστής είχε ακόμα συμβόλαιο με την Aston Villa. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει και ένα αντίτιμο στην αγγλική ομάδα για να μπορέσει να πάρει τη συγκατάθεσή της και να τελειώσει, αν όλα κυλήσουν ομαλά, με την απόκτησή του. Να πούμε ότι με βάση τις αναφορές των Άγγλων, ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο, ο προπονητής της Άστον Βίλα, δεν τον υπολογίζει και τον ενημέρωσε, και από εκεί πηγάζει και η πληροφόρηση ότι θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και έγινε χθες το βράδυ. Επίσης, οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι το ποσό που θα δαπανίσει ο ΠΑΟΚ θα είναι ένα ποσό κοντά σε αυτό που θα πάρει σε πέρσι η Άστον Βίλα για να τον κάνει δικό της. Τώρα, 500.000 λίρες. Έχει πέσει και η λίρα τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και αυτή τη σύγκριση. Πόσο ακριβώς κοστίζει. Νομίζω ότι θα είναι κάτω από 500.000 ευρώ. Εκεί τώρα. Ναι. Θα είναι 300, θα είναι 500, θα είναι 300 κάτι. Κάπου εκεί θα σημαντικό, τα σημαντικό έτσι, θα γιατί αλλιώς 500.000 λίρες ήταν 600.000 ευρώ. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι και ένα χρονικό σημείο μια συγκυρία το λέω, όχι, που απαραίτητα βολεύει. Με την πτώση της λίρας, εγώ λέω όχι, ότι δέξει, γενικά πιστεύω ότι το ποσό θα είναι έτσι και αλλιώς χαμηλότερο από 500.000 ευρώ. Έπεσε πάρα πολύ. Κάπου εκεί θα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτός τώρα τι είναι, χρεώνεται, μάλλον πιστώνεται το γεγονός ότι σε νεαρή ηλικία τον ανέβασε σε Βίλη, τούτος ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν κλείσει τα 20 έπαιξε εκεί και πήρε και αυτή την συμμετοχή που είπαμε στο Champions League και δημιούργησε κάποιες προσδοκίες. Χρεώνεται το ότι γενικά στην εξέλιξη της καριέρας του μετά δεν έπεισε ότι είναι ο παίχτης που τόσο πια μπορεί να στηριχτεί μια ομάδα σε αυτόν. Νομίζω δύο ομάδες ή μπορεί και τρεις να είχαν και πτώσει σε κατηγορία με τον Κρέσπο στην σύνθεσή τους. Και ακόμη και το ότι και η Βίλα τον πήρε σαν μια φτηνή για τα δικά της δεδομένα επιλογή. Έτσι δεν τον πήρε. Τώρα αν Βρετανικός σύλλογος δαπανά 500, 600, 700.000 λίρες, δεν είναι λεφτά αυτά για το budget που έχουν οι αγγλικές ομάδες για αυτούς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παίχτης που εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να αποδώσει, όταν υπάρχει αυτό το λεγόμενο μεσογειακό ταμπεραμέντο και είναι παίχτης που έχοντας παίξει σε αυτά τα πρωταθλήματα, το ισπανικό και το ιταλικό, το ελληνικό το έχει και για πλάκα θα έλεγα, αρκεί να του δώσει η ομάδα το κίνητρο, να βρει και αυτό το κίνητρο και να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του και να ξανααποκτήσει μια ανωδική πορεία. Η καριέρα η οποία ξεκίνησε καλά, έτσι και αλλιώς ξεκίνησε καλά για αυτόν και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Να δούμε αν τελικά θα υπογράψει, διότι πλέον τίποτα δεν είναι δεδομένο, είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά το γεγονός ότι είναι εδώ ο παίχτης, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν μπει σε μια τελική ευθεία οι συζητήσεις και ότι είναι να γίνει θα γίνει άμεσα, διότι είπαμε πως σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ μεταγραφικοί στόχοι να ενσωματωθούν από την αρχή στην προετοιμασία, όταν ξέρουμε πια τι άδειες έχουν και οι υπόλοιποι διεθνείς και ειδικά ο Κάτσε και ο ΜΑΚ. Είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να πάει όσο πιο πλήρες γίνεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχει ένα θέμα επί του πιεστηρίου τώρα. Ναι, ναι. Ότι ο Μπίσεβαρ, ο ακραίος της Καϊσέρισπορ, είναι μία από τις περιπτώσεις που απασχολεί έντονα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Οπότε σε λίγο θα έχουμε και σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κινείται με τα γραφικά για την ενίσχυσή του και πάλι στα άκρα με ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα υπάρξουν ακόμα πιο προχωρημένες συζητήσεις με το συγκεκριμένο. Ναι. Ο εξτρέμ της Καϊσέρισπορ. Αυτός είναι. Ναι. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα στο ΠΑΟΚ 24. Εγώ θα αναφερθώ στους χορηγούς και για να έχουμε έτσι ρεπορτάζ και αναφορά και για τον Μπίσεβαρ αλλά και για ένα άλλο θέμα που προέκυψε και το ψάχνει τώρα ο Γρηγόρης, θα κάνουμε και 2-3 λεπτά νωρίτερα το διάλειμμα για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να σας δώσουμε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, δύο τεινά μας απασχολούν με την επιστροφή μας εδώ στο Λίμπερο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24. Το ένα είναι
η πληροφορία για τον Ολλανδό εξτρέμ της Καϊσέρισπορ, τον Ντιέκο Μπίσεσβάρ, που απασχολεί όντως τους ανθρώπους του δικεφάλου και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έτσι συζητιούνται έντονα. Και ένα είναι το θέμα του Γκνιάτιτς. Και για τα δύο έχουμε, να σας πούμε, πράγματα με ψυχραιμία και χωρίς να τρελαινόμαστε ιδιαίτερα, έτσι και ως κάποια συμφωνία δεν υπάρχει δεδομένη για κανέναν από τους δύο, αλλά είναι από αυτά τα θέματα που σήμερα τουλάχιστον θα αποσχολήσουν. Το όνομα του Μπίσεσβάρ είχε μπει έτσι κι αλλιώς στο ασπρόμαυρο μεταγραφικό προσκήνιο όταν πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε μέσω δημοσιευμάτων ως υποψήφιος στόχος τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ, και πρόκειται για έναν 28χρονο Ολλανδό. Αγωνίζεται και ως επιτελικός μέσος και ως εξτρέμ, δηλαδή μπορεί να παίξει και πίσω από τους φόρ, αλλά έχει και ευχαίρεια να αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης. Έχει αυτά τα δύο στοιχεία που για πλάκα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έλεγε ο Τσορμπατζόγλου, έλεγε ότι δεκάρι είσαι όταν πια πλέον δεν μπορείς να παίξεις ως εξτρέμ. Το οποίο δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, όλη τη συζήτηση που λέγαμε ότι θέλει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Και έλεγε ο άλλος, όχι, δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεκάρι, είναι εξτρέμ αυτοί και συγκλίνουν. Όχι, υπάρχει δεκάρι. Είναι αυτός που μπορεί να βγάλει με το μαγικό άγγιγμα την κάθετη και να κάνει την ασίστ να μπει τον γκολ. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που εντάξει δεν είναι και κάτι τρομερό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, έτσι, είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι και σε καλή ηλικία για τη θέση αυτή, 28άρης, και έχει και ένα σχετικά καλό βιογραφικό, θα μας πει μετά ο Γρηγόρης για αυτό το βιογραφικό του. Είναι αυτό που λέμε απασχόλησε, προφανώς υπήρχε και στις λίστες των ανθρώπων που δουλεύουν για τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά και έχουν κάνει τις εισηγήσεις τους. Το αν θα προχωρήσει ή όχι θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Τώρα, για αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον αμυντικό μέσο του Πλατανιά, που έκανε μια αρκετά γεμάτη χρονιά και και αυτό απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, είναι, ας το πούμε, μια εναλλακτική καλή και αυτός. Ένας ποδοσφαιριστής που, εφόσον έχει δοκιμαστεί και στο εγχώριο πρωτάθλημα, καλό είναι να τον έχει ο ΠΑΟΚ στα υπόψη και να συζητήσει το ενδεχόμενο να ενισχυθεί με αυτόν τον παίχτη, που και σε πολύ καλή ηλικία είναι, αλλά ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται τη δουλειά που γίνεται στον Πλατανιά στην ανάδειξη κάποιων τέτοιων ποδοσφαιριστών και τον συζητά. Ο Γκνιάτιτς είναι αυτός ο 24χρονος αμυντικός μέσος που ούτε απαγορευτική περίπτωση είναι, έτσι, αλλά και μπορεί να θεωρηθεί και επένδυση, δηλαδή όντως αυτός ο παίκτης να έρθει, να δείξει στοιχεία και να αποτελήσει και μια περίπτωση που μπορεί να φέρει χρήματα στο μέλλον με την εξέλιξή του και με την πιθανή μεταγραφή του. Αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός, ούτε καίγεται λόγω θέσης. Καταλαβαίνετε ότι εκεί έχει πολλές επιλογές στα χαφ, ειδικά σε αμυντικούς χαφ, αλλά δεν είναι κακό παίχτες οι οποίοι ξεχώρισαν στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρσι να τους έχει από κοντά, και αν έχουν αυτοί ουσιαστικά έρθει στην Ελλάδα από ανθρώπους που ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται, γιατί όχι να μην τους προσεγγίσει. Άρα το θέμα του ΠΑΟΚ είναι, νομίζω και ο τίτλος ακόμα είναι σωστός, το θέμα του ΠΑΟΚ 24, το φλερτάρι με Μπίσεσβάρ είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό όνομα στη λίστα του δικεφάλου, η περίπτωση του Ολλανδού, και με Γκνιάτιτς θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Απλά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει η αίσθηση ότι απασχολεί πιο έντονα από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οπότε για αυτό το λόγο γίνεται και η αναφορά. Προφανώς και αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε τεράστια νομοτολογία που κουράζει και τον κόσμο. Αυτή η περίπτωση φαίνεται να ξεχωρίζει λίγο και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η αναφορά. Τώρα να πούμε μερικά στοιχεία για τον συγκεκριμένο. Έχει γεννηθεί στις 8 Μαρτίου 1988. Έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ, ωστόσο έχει ρίζες από το Σουρινάμ. Να είναι καλά ο Χρήστος που μας βοήθησε και μας είπε ότι είναι στην Αφρική. Στην Νότια Αμερική. Ναι, μας το είπε και το λέμε και λάθος. Ωραία, στην Νότια Αμερική. Αφού σου είπε Καραϊβική. Σωστά, εγώ τον μπέρδεψα. Απλά σκάσανε λίγο όλα μαζί για αυτό το λόγο.
Προφανώς και θα έχει να κάνει με δεχόμενη απικία που είχαν εκεί οι Ολλανδοί ή κάτι τέτοιο. Πιθανότητα για αυτό το λόγο έχει τέτοιες ρίζες. Έχει ύψος 1,73. Το καλό του πόδι είναι το δεξί. Είπαμε και πριν ότι έχει πατήσει τα 28. Είναι ένας κοντός γκούλιτ, έτσι όπως τον βλέπω στη φωτογραφία. Γενικά, με το αφάνατο μαλλί. Με αυτό το στυλ. Φαίνεται από αυτούς τους έγχρωμους, τους Ολλανδοτραφείς ποδοσφαιριστές. Δεν σου κάνει. Δηλαδή, γι' αυτό τον χαρακτήρισα. Σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια ήταν Μολούκος ο Γκούλιτ. Μολούκος δεν ήταν. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στην Φέγενορντ. Από εκεί ξεκίνησε. Παίζοντας στην μικρότερη ομάδα, στην Under 19. Στην συνέχεια πήγε στην Heracles και πάλι στην Ολλανδία. Αγωνίστηκε και στην The Graafschap. Ενώ. Το καλύτερο του βήμα και εκεί όπου η καριέρα του έχει πάρει ανωδική πορεία το έχει κάνει με την μεταγραφή του από την Feyenoord στην Kayserispor. Οι Τούρκοι τον απέκτησαν τον Γενάρη του 2012, δαπάνησαν και ένα καλό ποσό από ό,τι βλέπω και στη συνέχεια αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα. Εκεί τι έκανε λοιπόν στα 4 χρόνια αυτά που ήταν στο τουρκικό πρωτάθλημα? Γιατί λύγει το συμβόλαιό του προφανώς, έτσι. Ναι, αυτό αρχικά λύγει το συμβόλαιό του, οπότε είναι μια περίπτωση που απασχολεί και για αυτόν τον λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να πλειοδοτήσει και να του δώσει ένα καλό συμβόλαιο και σε συνδυασμό με το, ναι, και σε συνδυασμό με το project που θα του παρουσιάσει να τον πείσει ότι είναι κάτι ελκυστικό για να κάνει ακόμα βήμα για την Ελλάδα. Καλά, έπαιζε, δεν έπαιζε στην. Απλά ξέρεις τι, κάποιοι ποδοσφαιριστές το τουρκικό πρωτάθλημα το βλέπουν καλύτερο από το ελληνικό. Όχι μόνο γιατί είναι, γιατί μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Γιατί έχει κάποιους παιχταράδες. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει συνολικά καλύτερο επίπεδο και έχει και περισσότερα χρήματα. Δηλαδή η Kayserispor, άμα βρούμε την αντίστοιχη ομάδα στην Ελλάδα, δεν έχει το budget που έχουν οι Τούρκοι. Πολλά εκατομμύρια κάτι, κύριε, εσύ, πολλά τηλεοπτικά. Κάποιες μεγάλες εταιρείες που επειδή είναι σε μαζικά προϊόντα, ρίχνουν. Ο τρόπος τον οποίο. Και βέβαια και αυτό. Ανεβάζει η ίδια η Τουρκία το προϊόν γιατί έχει πολύ χαμηλότερη φορολόγηση για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Ναι. Οπότε έχει τη δυνατότητα η ομάδα, ξέροντας ότι δεν θα πληρώσει το 45% ή το 60% ή το 70% φόρο, να δώσει περισσότερα λεφτά. Τώρα, επειδή είπαμε ότι θα κλείσουμε την αναφορά στον Μπίσεσβαρ με τις επιδόσεις του, στο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε το 12 και μετά στην Kayserispor, μετράει συνολικά 130 συμμετοχές με 19 γεμάτες χρονιές, δηλαδή, γιατί 30 παιχνίδια τη χρονιά θεωρείται γεμάτη. Έχει παραπάνω από τα 30 παιχνίδια το χρόνο σε 4 χρόνια. Με 19 γκολ και 24 ασίστ συνολικά. Ενώ έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά και στην τελευταία του σεζόν, αυτή από την οποία προέρχεται ουσιαστικά. Σε αυτή τη χρονιά είχε και πάλι πάρα πολλά παιχνίδια. Συνολικά είχε 36 με 5 γκολ και 6 ασίστ. Τα 32 από αυτά έγιναν στο τουρκικό πρωτάθλημα και τα 4 έγιναν για το κύπελο της Τουρκίας. Και μάλιστα λέει ο φίλος ο Γιώργος, γιατί πήγε να πει αυτό που πρόλαβες εσύ και είπες, ότι ήταν πολύ καλές οι δύο τελευταίες του χρονιές στην Kayserispor. Πολλές, λέει, από τις εμφανίσεις ήταν ως αρχηγός. Το ψάξε ο ρεπόρτερ μας. Αρχικά τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά σίγουρα είναι και αυτό σημαντικό, γιατί δείχνει ότι είναι ένας ηγετική προσωπικότητα που έχει και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητά του, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που μοιάζει πολύ με την μεταγραφή του Τζάλμα Κάμπος. Και εκείνος στην Τουρκία αγωνιζόταν και εκείνος είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος, ξεκινώντας από ακόμα πιο προηγμένο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά του. Δεν του δόθηκαν ευκαιρία, ήταν άτυχος. Πολλά μπορεί να είναι. Γιατί και ο Κάμπος είναι ένας παίκτης ο οποίος έπεισε την Πόρτο με πολύ καλές εμφανίσεις που είχε στην Πορτογαλία με διάφορες ομάδες να του κάνει πενταετές συμβόλαιο. Και επειδή ο Περέιρα θεώρησε ότι δεν του κάνει, ξεκίνησε να τον δίνει δανεικό. Και ξέρεις πώς μπορεί να πάει αυτό. Μπορεί ο ποδοσφαιριστής να μην καταφέρει ποτέ να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός προπονητή εν προκειμένου του Περέιρα και να μπει στη διαδικασία να πηγαίνει από μία ομάδα σε άλλη. Ο Τζάλμα το έκανε για λογαριασμό τουρκικών συλλόγων. Τώρα στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ, από την Ολλανδία η μεταγραφή στην Τουρκία φάνηκε ότι ήταν πολύ επιτυχημένη και η τελευταία διετία έχει απογειώσει την καριέρα του. Νομίζω ότι και αυτός θέλει με κάποιο τρόπο να καρποθεί και να εξαργυρώσει αυτά τα δύο πολύ καλά χρόνια και σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί και να τον εξασφαλίσει οικονομικά
και να μην έχει κάποιο πρόβλημα τέτοιου είδους, και να του δώσει ένα καλό συμβόλαιο και να του δημιουργήσει τις προσδοκίες για συμμετοχή και στο Champions League και στο Europa League. Με το Europa League βέβαια να είναι πιο ρεαλιστικό, άμα θέλουμε να τα ζυγίζουμε όλα. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι θα του, αν φτάσει ο ΠΑΟΚ να μιλήσει σε τόσο προχωρημένο επίπεδο με τον ποδοσφαιριστή, ένα από τα τούτου θα είναι ότι, κοίταξε, εμείς εδώ θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Ελλάδα, να πάρει κάποια στιγμή ένα τίτλο, παρότι μας λείπει αυτό πολύ, και έχουμε εκτός από το ότι λυμμένο το οικονομικό και το πλεονέκτημα της συμμετοχής στην Ευρώπη. Αυτό το πλαίσιο είναι το πλαίσιο γύρω από το οποίο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ και αυτά που παρουσιάζει στους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να τα ξέρεις αυτά. Λογικό είναι. Υπάρχει... Αυτά είναι τα πλεονεκτήματά σου, αυτά θα... Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 ένα βίντεο, ένα θέμα με βίντεο για τον ποδοσφαιριστή, και βασικά πρέπει να διορθώσω εγώ κάτι, γιατί... Το διόρθωσε ο τέτοιος, ο... Ωραία. Ο Ραφαήλ. Εντάξει, τέλει. Υπάρχει ένα θέμα με βίντεο με τον Μπίσες Βαρσεδράση, οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση. Λέμε και πάλι ότι σε τέτοια θέματα κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, συγκριτικά με τους πολλούς που έχουν προταθεί ή εξετάζονται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, φαίνεται να βρίσκεται πιο ψηλά, και ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα να κορυφωθούν ακόμα περισσότερο οι επαφές και οι συζητήσεις με την δική του την πλευρά, και να απασχολήσει ακόμα πιο έντονα. Θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Σίγουρα θα παρακολουθούμε την συγκεκριμένη περίπτωση, όπως θα πρέπει να παρακολουθούμε και την άλλη υπόθεση, αυτή που είπαμε από την εγχώρια αγορά, και αναφέρομαι, είναι και μήνυμα πολλών φίλων από το πρωί, στον Γνιάτιτς. Και αυτός όντως, καλά είπε Σάκη, ότι είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε θέση που ο ΠΑΟΚ έχει πολλές λύσεις, αλλά δεν αποκλείεται να θέλει να βρει έναν παίκτη, γιατί οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στο μυαλό τους, βασικά δεν έχουν στο μυαλό τους, μπορεί να έχουν αποφασίσει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε ακόμα. Και έχει να κάνει και με την εκαθάριση του ρόστερ, έτσι. Εντάξει, εγώ πάλι σου λέω, δεν το θεωρώ τυχαίο ότι μιλάμε για τον Πλατανιά, όπου πραγματικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εμπιστεύονται τη δουλειά που γίνεται εκεί πέρα. Και όταν ένας παίκτης έρχεται σε μια ομάδα και κάνει μια γεμάτη χρονιά και δείχνει στοιχεία, πριν να απασχολεί. Δηλαδή, ας μην περιμένουμε ο Γνιάτιτς να βάλει δύο γκολ στον Ολυμπιακό για να τον πάρουμε μετά. Έκανε ένα λίγο αθόρυβο πρωτάθλημα. Αν πιστεύουμε εμείς ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να έρθει ως μια εναλλακτική, το ξαναλέω, για ποιο λόγο, αφόσον έχεις τα χρήματα και εφόσον μπορείς να κάνεις και εσύ κάτι τέτοιο, να μην υπερενισχυθείς, έτσι, δημιουργώντας κάποιες, παίζοντας κάποιες ζαριές, γιατί κάποιοι παίχτες εξελίσσονται μετά και μετά είναι αργά. Τον παίρνεις τώρα που τον έχεις δει και πιστεύεις ότι μπορεί να έχει εξέλιξη, πριν όμως απασχολήσει και ευρέως το ελληνικό προσκήνιο, και προσπαθείς να δημιουργήσεις μια υπεραξία σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που στην συγκεκριμένη περίπτωση λέγεται Γνιάτιτς, μπορεί αύριο να λέγεται Σακισλόγλου, να λέγεται κάπως αλλιώς, και να είναι σε μια μικρή ομάδα όμως που εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να δείξει. Επειδή έχει δοθεί η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ποδοσφαιριστές που θέλουν να τραβήξουν το υπάρχον ρόστερ και τη βάση που μπήκε την περσινή χρονιά, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο δεν αποκλείεται να γίνουν και κινήσεις με την απόκτηση ποδοσφαιριστών που είναι περισσότερο εργαλεία ή παίκτες που και αυτοί θα έχουν κάποια προοπτική. Απλά η λογική του ΠΑΟΚ φέτος είναι να αποκτηθούν περισσότερο έτοιμοι παίκτες, σε αντίθεση με ό,τι έγινε το περασμένο καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Αυτά με τα δύο θέματα που προέκυψαν στη διάρκεια της εκπομπής και έτσι επί του πιεστηρίου τα συζητήσαμε και τα αναφέρουμε. Και βλέπω εδώ πέρα, κοιτάμε, έχουμε το νου μας μήπως προκύψει και κάτι γενικά με καμιά μεταγραφή μέσα στο επόμενο διάστημα και για τις άλλες ομάδες, τους ανταγωνιστές κλπ. Καλά, τι έχει να γίνει σήμερα στον Παναθηναϊκό άμα δεν έρθουν αυτοί οι παίχτες τώρα που συζητιούνται, έτσι. Λέει ο άλλος, η Μπάρμπο, ο Μυραλάς του Παναθηναϊκού, άρα να γίνει καμιά στραβή. Και μου έκανε εντύπωση αυτό εδώ το δημοσίευμα, ότι έγινε μια πρόταση στην Άγκια τον Μάνταλο. Τα λεφτά είναι πολλά για να λένε ότι είπε όχι η ΑΕΚ.
Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ αν ήμουν οπαδός της ΑΕΚ και διαβάζω σήμερα ότι η ΑΕΚ είπε όχι σε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάνταλο, θα τους έκραζα. Δεν θα έλεγα μπράβο τα παιδιά που κρατήσαν ένα τέτοιο παίχτη κλπ. Δεν ξέρω. Καμιά φορά μερικές ειδήσεις έχουν διπλές όψεις. Πώς το χειρίζεσαι? Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο προχωρημένο του Μπίσεσβαρ και υπάρχει και συγκεκριμένη πληροφόρηση. Σε λίγο θα έχουμε σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24. They don't bother you, they don't bother me. Engine's too loud on this brand new Ferrari, so we couldn't hit a hit. Λίγα λεπτά μίλανε για το φινάλε της εκπομπής. Εννοείται ότι αυτή την πληροφορία που ελέγχει τώρα ο Γρηγόρης θα την πούμε πριν κλείσουμε. Έτσι, δεν το συζητάω, γιατί είναι κυριολεκτικά επ' του πιεστηρίου. Και αυτό που αρχικά λέμε είναι ότι το φλερτ προχωράει με την μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, σε ένα άλλο πεδίο του News Fish θα σας πω εγώ μια είδηση τώρα. Εξηγήσεις λέει κλήθηκε να δώσει ο Σίμος Δανιλής για την υπόθεση του νηπιαγωγείου που εντάχθηκε στο ΚΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Διαβάζω πριν από λίγο. Ωραία, απολογήθηκε για αυτό το θέμα. Ήταν συγχρηματοδότηση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Και τελικά το έργο απεντάχθηκε διότι το δημοτικό οικόπεδο που είχε χωροδοτηθεί ήταν καταπατημένο από αυθαίρετα ιδιωτών. Με συνέπεια να ζητηθούν πίσω τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν. Και ήταν μια περίπτωση εκεί που ερευνά ο Σίμος Δανιλίδης, που θεωρώ ότι αν υπήρχε ένα τέντεξ δήμων στην Ελλάδα, πρέπει να έχει κάνει τα περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα συνολικά σε σχέση με τον Δήμο και με τα παιδιά που μπορεί να πηγαίνουν σχολείο στον Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Και η είδηση ήταν αυτή που γράφει το ΠΑΟΚ, το News Fish, όπως και τον Μπαρά συλλήψεων στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι εβδομάδες αυτοί όπου βγαίνουν οι αστυνομικοί και κάνουν φοβερές κινητοποίησεις. Κυρίως τα αδικήματα είναι χρέη προς το δημόσιο και υπήρχαν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης για αυτό το πράγμα το πρωί. Έτσι. Και αν μπείτε τώρα στο ΠΑΟΚ 24 θα διαβάσετε και το δεύτερο θέμα για τον Γνιάτιτς με τίτλο «Η αλήθεια για το θέμα ΠΑΟΚ Γνιάτιτς». Τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Γνιάτιτς που φαίνεται να απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Γρηγόρη, είσαι έτοιμος, θα πούμε κάτι ή θέλεις λίγο χρόνο? Όχι, να το έτοιμος, πάμε μέχρι το φινάλι. Μπορείς να το πεις. Ναι. Όχι. Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στην περίπτωση του Ολλανδού είναι πολύ προχωρημένες. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να αφήσει το χρόνο άλλο να περάσει και επειδή έχει ανάγκη από ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, για αυτό το λόγο υπάρχει η πληροφόρηση ότι θα έρθει ο ποδοσφαιριστής σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να μπει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό ο Μπίσεσβαρ να έρθει στη Θεσσαλονίκη για συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ δείχνει το πόσο απασχολεί και ξεχωρίζει την περίπτωσή του από άλλες μεταγραφικές υποθέσεις και σενάρια που μπορεί να έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες ή τον τελευταίο καιρό. Ωραία. Άρα η είδηση είναι ότι ο παίχτης είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ο Μπίσεσβαρ. Να δούμε. Καλή περίπτωση αυτή όσο την ψάχνουμε και την μελετούμε. Ένας παίχτης που θα έρθει να βοηθήσει ακριβώς εκείνη τη θέση όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το κάζο του ΠΑΟΚ με τον Μάτος. Η ματέωση αυτής της μεταγραφής. Σας ελπίσουμε, εφόσον ο παίχτης είναι εδώ, να κλείσει γρήγορα η περίπτωσή του και να μην έχουμε κανένα αντίστοιχο θέμα,
ματέωσης, διότι εντάξει, 0 στα 2 μετά αλλάζει το θέμα με το ποσοστό. Είπαμε, είναι εβδομάδα όπου κυριολεκτικά παίζονται μεταγραφές, διότι πρέπει οι παίχτες να ακολουθήσουν και την ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Άρα νομίζω αυτό... ότι το προαναγγείλαμε αυτό. Αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Εγώ ένα έχω να πω, ωραία, να πετάξω και το καρφί μου για να κλείσουμε. Γιατί, δεν έχουν πάρει τυχαία οι άλλοι δύο άδεια αυτή την εβδομάδα. Αίμα θα μας πάει. Τρέχουμε πριν μεσημέρι βράδυ και δεν μας χαλάει και καθόλου. Αυτούς τους πάει η αίμα, ρε, που είναι από εκεί και κάνουν ρεπορτάζ. Ισχύει και εμάς μας πάει. Ισχύει και αυτό. Πήγαν εκεί τώρα οι γυναίκες τους να πούμε βλαστημάνε και την ώρα και τη στιγμή. Δες δε ρεμίσεις και δεν μπορείς, πολύ άσχημο γι' αυτό. Δεν πειράζει, όλα μες στο πρόγραμμα. Είναι εννοείται ότι και Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι εδώ στη συνομιλία που έχουμε εμείς μεταξύ μας. Πιθανόν κάποια στιγμή ίσως να χρειαστεί να τους ακούσετε και στον αέρα. Διότι αν πραγματικά έχει πάρει μπρος η μηχανή και μιλάμε για ανακοινώσεις κλπ. Τότε και τα παιδιά θα βγουν να πούν για αυτή την άποψή τους στο ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Προς το παρόν όλα έτσι τα επικοινωνούμε και τα συζητάμε εμείς μεταξύ μας και γράφονται και όλα, θα τα δείτε και στο ΠΑΟΚ 24. Διότι σεβόμαστε έτσι τις λίγες ώρες ξεκούρασης που έχουν, αλλά κάποια στιγμή θα τους επιστρατεύσουμε και στον αέρα να βγουν και να δώσουν και αυτή τη δική τους οπτική. Άρα λοιπόν το θέμα γραμμένο στο ΠΑΟΚ 24 πριν από λίγα λεπτά είναι το «Στη Θεσσαλονίκη ο Μπίσεσβαρ». Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με την ομάδα του Δικεφάλου. Θα κλείσουμε τώρα, έχει πάει 2 η ώρα. Θα σας πω εγώ τους χορηγούς όσο ο Γρηγόρης ψάχνει και άλλα μικρά γύρω από αυτήν την ενδεχόμενη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον 28χρονο Ολλανδό τον Μπίσεσβαρ, και θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια του Χρήσανθου Τσαλτίδη που θα ακολουθήσει για την επόμενη ώρα. Θα πούμε λοιπόν ότι το Ηλπόστο ήταν στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με πολλές προσφορές, με πολλά καθημερινά event εκεί. Σήμερα που είναι Τετάρτη παίζει ο Τάσος Πιλαρνός Μουσικές το βράδυ και εσείς απολαμβάνετε μία συν μία ένα ποτήρι κρασί. Μαζί μας τα είδη υγιεινής φτύκας στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα με τηλέφωνο το 2310-950-905-503. Και μαζί μας και ο Μπειρατής στη Διογένους 17 με takeaway μόνο 2 ευρώ τα 500 ml με προσφορά μείον 1 ευρώ οι βαρελίσκες μπύρες καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, happy hour 1 με 7 και από Δευτέρα ως Τετάρτη όλες οι πριματόροι μπύρες στις 2 ή 3 κερασμένοι στον Μπειρατή στην Διογένους 17 στην Τούμπα. Το Loco Grill σας δίνει επίσης μια εξαιρετική προσφορά, τηλεφωνείτε στο 77 10 96. Λέτε Libero και Euro και έχετε τρελή έκπτωση 15% σε ό,τι παραγγείλετε. Έτσι αποχωρούμε, έτσι ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12. Ο Γρηγόρης Ατρίδης και ο Άκης Αξιλόπουλος ήταν στα μικρόφωνα του Libero. Ο Χρήσανθος Τσαλτίδης ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αύριο. Μακάρι και αύριο να μας χαλάσουν μεταγραφές και τέτοιου είδους συζητήσεις που και εμάς μας τρέφουν και θέλουν και πολύ τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σημερινό είναι αυτό που λένε συνήθως για το πρόγραμμα. Όταν κάνεις πρόγραμμα, λέει από πάνω γελάει. Έτσι γέλασε και με εμάς σήμερα. Καλή συνέχεια. Ναι, αλλά είναι καλό το ότι αρχίζει να φαίνεται πως αλλάζει λίγο η ατζέντα. Επιστρέφει και μια αισιοδοξία έτσι και μια θετική άβρα στην ομάδα που είναι απαραίτητη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Με τα εισιτήρια διαρκείας να είναι σε εξέλιξη και να περιμένουμε και από εκεί έτσι, ανταπόκριση του κόσμου. Και με τον Πάο να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Να δώσουμε πριν κλείσουμε χαιρετίσματα στον Άλεξ, ο οποίος μας ακούει από το Στόουκ και είναι από αυτούς τους φανατικά συντονισμένους που μπαίνει στη διαδικασία να ανοίξει διάλογο και μαζί μας και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ωραία. Και βέβαια, εσείς να ξέρετε, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ και είστε αυτοί που μας δίνετε και ειδήσεις ανά πάσα στιγμή. Και πολλές φορές έχουμε βασιστεί σε εσάς και έχουμε κάνει θέματα. Καθημερινά προκύπτουν τέτοια θέματα που ως ιδέες προκύπτουν από εσάς. Μην διστάσετε έτσι, είτε με μήνυμα στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24, είτε στα δικά μας προσωπικά προφίλ με ένα inbox, να μας πείτε το οτιδήποτε έτσι σας απασχολεί και θεωρείτε εσείς ότι πιθανόν δεν το γνωρίζουμε και θα έπρεπε να το ξέρουμε, για να γίνει καλύτερα και ευκολότερα η δουλειά της ενημέρωσης της δικής σας, δηλαδή για όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι στις 12 θα πούμε τα περισσότερα. Γεια και χαρά σας.